γεια σε Ένα ακόμα Limitless Life Show. Με ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλον τον κόσμο από μικρή ηλικία και σε σημείο που κάποιε φορέ μπορεί να μην το καταλάβουμε πόσο επηρεάζει τη ζωή μα. Το θέμα μα σήμερα είναι η επιτυχία και κατά πόσο την αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία. Τι είναι επιτυχία, α συνδέεται η επιτυχία με την ευτυχία και πόσο αυτό επηρεάζει τη ζωή μας και στον τρόπο που λειτουργούμε. Γεια σας και από μένα. Ε, λίγο παρεξηγημένη η επιτυχία ανάλογα με τους προγραμματισμούς που έχει ο κάθε άνθρωπος και το πώς μεγαλώνει. Και τον που είπες εσύ, η ευτυχία, επιτυχία συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με κάποια πράγματα. Και ο κόσμο σε, μια, σε ένα ράτρες να γίνει πράγματα συνήθω. Ε, τα οποία προγραμματίστηκε και νομίζει ότι αν τα αποκτήσεις τα πράγματα είναι ευτυχισμένος ή είναι επιτυχημένος που στην ουσία Κοιτάξτε, είναι Κοιτάξει, ε, 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 ε μια, ε μια παγίδα είναι το πράγμα που γίνεται, η οποία χτίζουμε την γύρω μας και εντυπώ που χάνουμε και την ουσία στο να να αντιληφθούμε ότι ε, ε, ενίζουμε στο τώρα, διότι το να είσαι συνέχεια σε έναν κυνήγι του να υλοποιήσεις πράγματα τα οποία στο δικό σου μυαλό είναι να σε κάνουν ευτυχισμένο, άρα συνάμα επιτυχημένο. Μια πάρα πολλά παρεξήμενη έννοια. Διότι αν δεν είσαι αφοσιωμένος στο, στο, σήμερα και στο τώρα σου ε, και ζεις σε μια κατάσταση στην οποία είσαι σε έναν κυνήγι το πράγμα προκαλεί συνέχεια μια δυσαρέσκεια και μια ένταση με αποτέλεσμα να, να με συμπεριφέρεσαι ακριβώς ε, όπως ε, θα έπρεπε να συμπεριφέρεσαι σε μια παρουσιακή κατάσταση, αλλά να είσαι σε μια αναχωρητική κατάσταση. Μπράβο. Διότι είσαι διαρκώς σε έναν κοινή. Τι είναι το πράγμα που να με κάνει επιτυχημένο, ευτυχισμένο, άρα αν το πετύχω, τι να με καλά και ένα story, ένα με στο μυαλό σου. Λέτε, φίλε, η επιτυχία συνήθω συνδέεται με το να έχω παραπάνω υλικά, να είμαι πιο σε έναν δομή, σε... Στη δουλειά μου ή σε οτιδήποτε τέλος πάντων, να έχω ένα αυτοκίνητο, να κρυβώνω και όλα τα πράγματα ούλα, που στην ουσία είναι επιτυχία, να είναι καλό. Η επιτυχία για εμένα είναι μπορεί να είναι και καθημερινές ε... καταστάσεις που συμβαίνουν στην ημέρα σου. Επίσης μπορεί να επιτύχω ε... να... δηλαδή κάτι μικρό μέσα στην ημέρα μου, ρε φίλε. Είχα σηκώσει κάτι και βοήθησα κάποιον άνθρωπο και εκφράστηκα κάτι. Και εδώ μια μικρή επιτυχία είναι. Δεν δηλαδή, σημαίνει επιτυχία πάντα πρέπει να συνδέεται με κάτι το μεγάλο ή με κάτι το υλικό που αποκτώ στη ζωή μου βάσει του προγραμματισμού που έχω, που το περιβάλλον μου και την κοινωνία. Ναι, ρε φίλε, τότε εξύπνησε, τότε θυκάζει ένα βιβλίο, τότε ξέρω εγώ, φρόντισε την οικογένεια σου. Έκανε μια πράξη για να βοηθήσει κάποιον άλλο. Είναι καθημερινέ στιγμέ ε, επιτυχία στις δημιουργίες τις οποίες δεν Θεωρούμε ότι η επιτυχία είναι κάτι πολλά μεγάλο, ναι, να γίνω τάδε, να έχω πολλά λεφτά. Να... Και αυτό το πράγμα προκαλεί δυστυχία στον κόσμο. Διότι είμαστε διαρκώς σε έναν παραμύθι. Και το παραμύθι περνά ο καιρός, περνούν οι μέρες. Σε μια φάση ξυπνάτσισε, ξέρω εγώ, συνταξιούχο, και άρεσε να μπουκαμώ τώρα. Ρώς. Διότι έτσι κάτι το οποίο λέμε τώρα να μην υλοποιεί του σου ή να μην ε, ε, ολοκληρωσεις κάτι το οποίο στο μυαλό σου, ότι είναι το Αν είσαι δεν σημαίνει ότι να είσαι ευτυχισμένο, mindset. Εν το, το πώ λειτουργήσει τώρα Η ευτυχία είναι που μέσα, ναι. να εκφράσω, να δημιουργήσω, να στην τελική και όχι που είναι να πιάω από έξω. Δηλαδή είναι αν έχεις σκοπό πίσω που είναι το πράγμα νουλό, και βαδίζεις με το παρόν, στο, στην παρόν στιγμή και κάνεις πράγματα στην καθημερινότητα σου να συνδυαζούν τα τρία που είπα, τότε γίνω σημαίνει πραγματική ευτυχία. Όχι να πιάω κάτι, γιατί στο τέλος αν πιάσεις κάτι, ναι να μια προσωρινή ευτυχία, μια χαρά προσωρινή, αλλά σε βάθος χρόνου είναι να συναισθηματικά ένιωσαμε ωραία την στιγμή που σταριστήκαμε και στραβουλιών και ώρων, περάσε μας το συναισθήμα. Γιατί ουσιαστικά, εν τω που είπα, προσωρινή χαρά, δεν είναι η πραγματική ευτυχία. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε το πώ συνδέουμε την, την επιτυχία με τον τρόπο συμπεριφορά. Δηλαδή, επειδή λίγο λοιπόν, η κοινωνία βάλεμε σε μια εγκατάσταση στο να προετοιματιζόμαστε λίγο τα success stories και τι επιτύχει εκείνος και ξέρω εγώ, Μπορώ να πιέσω σε μια παγίδα τώρα να πετύχουμε κάτι, αλλά η συμπεριφορά μα είναι πάρα πολύ λασχή. Ναι. Επειδή συνδέεται στο μυαλό μα, Είμαι επιτυχημένο. Άρα μπορώ να συμπεριφερούμε όπω θέλω, γιατί ε, έχω μια εικόνα η οποία συμβαδίζει με την κοινωνία. Άρα επιτυχημένο, ναι, πέτυχα πράγματα, δέτε με, Μπράβο. και τελειώνει λέω ότι είμαι έπαρση. Σε σημείο που χάνει την πραγματική αξία: το γεγονό πώ συμπεριφέρουμε, την ευγένεια, πώ βοηθώ. Ε, γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλού επιτυχημένου να έχουν έναν άσχημο πέσιμο, ε, μια ανατροπή στη ζωή του. Όπω επίση πρέπει να ξεχάνουμε εμεί σαν ανθρώποι, όταν υλοποιήσει κάτι, έστω μικρό να είναι, το να πώ να επιβραβεύει τον εαυτό σου ε, πως να μιλάς θετικά στον εαυτό σου, για να αντιλαμβάνεσαι ότι ναι ρε, ε, κατάφερα, τα υλοποιήσα, μπράβο, όπως λέτε και στα μωρά, κάποτε άμα επιβραβεύεσαι, άμα πετύχουν κάτι στη ζωή τους, ε, έτσι χρειάζεται και εμείς να μιλούμε στον εαυτό μας, για να αντιλαμβανούμαστε το τώρα μας, και ότι ναι, ό,τι κάνουμε, το οποίο εσύ impact στη ζωή, είτε τη οικογένεια μα, είτε των ανθρώπων που έχει γύρω βοήθεια αν εννοώ, στο να θυμίζουμε ότι είμαστε ανθρώποι, και να λέμε ότι εμεί ένα μπράβο στον εαυτό μα, για να μα διά τον boost να, να, συνεχίζουμε με τον, τρόπο. Και αυτό που θέλω να πω είναι το ότι σημαίνει το ότι ένα... είμαι σε μια αγωνία όλη μου τη ζωή, ώστε επιτύχω κάτι πολύ μεγάλο για να αποδείξω τι και να πω σε τι αν τώρα θέλω να ελοποιήσω κάτι γιατί είναι το πράγμα εκφράζει με και νιώθω ότι γεννήθηκα για να κάνω είναι το πράγμα. Και με τον τρόπο όταν το πετύχω ένα ε, να έχει και impact στη ζωή άλλο θετικό. Ναι. Ε, ναι καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να, 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 λίγο το τι είναι επιτυχία, τι είναι ευτυχία, πώς συνδέεται η συμπεριφορά μας με την επιτυχία και την ευτυχία. Εντάξει, mm. και ότι ε, χρειάζεται να είσαι ε, ξέρω εγώ εκατομμυριούχο ή, ή διάσημο ή οτιδήποτε άλλο για να είσαι καλά και να είσαι ευτυχισμένο. στο τέλο τη ζωή, στο τέλο τη ημέρα, συγγνώμη, ε, είναι να καταλάβει ποιε είναι οι αξίε με στη ζωή. Τι έντσι να πούμε κάνουμε να νιώθω καλά. Άρα, για να, καταλαβαίνει καταλαβαίνεις τι έγινε όπως έγινε να νιώθεις καλά και να μην έρθει μια άσχημη στιγμή στη ζωή σου και να πεις τελικά ήμουν πολλά καλά και δεν το καταλαβαίνω mm. -hmm. όπως όλοι το πράγμα, πρέπει να εκτιμούμε και να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καθημερινότητα μα. Ναι, ρε φίλε, βασικά ουσιαστικά πρέπει να ξεχωρίσει, το μου είπα πάρα πολλέ φορέ, το, του προγραμματισμού που, που πραγματικά νιώθει μέσα σου θέλει να εκφράσει τη ζωή σου. Δηλαδή, αν ταυτίσει την επιτυχία με την αούλα που έμαθε ανάλογα με το περιβάλλον που μεγάλωσε, δηλαδή, αν έμαθε ότι για να είσαι επιτυχημένο πρέπει να έχει ένα στάτου, πρέπει να είσαι λεφτά, πρέπει να έχει κοινό, πρέπει άλλο, κύριο, πράγμα, στο τέλο είναι που πραγματικά θέλει να εκφράσει, αλλά είναι και μου προγραμματίστηκες ότι πρέπει να κάνεις για να είσαι επιτυχημένος. Και μια φάση μεγαλώνοντας που νιώθεις ότι έκαμε τόσα πράγματα, αλλά δεν είσαι ευτυχισμένος πραγματικά, δεν είναι που είναι η ψυχή σου μέσα. Και, που είτε στον τομέα, που ασχολούμαστε είτε να προσπαθούν να πετύχουν κάτι μόνο και μόνο, είτε για να αποδείξουν, είτε για να που και στην ουσία θωρώ τους πούμε δεν είναι ευτυχισμένοι γιατί δεν κάνουν πραγματικά κοινό που θέλουν. Ναι και όταν δεν πετυχαίνει κοινό που είσαι προγραμματισμένος ότι θέλεις να πετύχει, μιλάς και άσχεμα στον εαυτό σου, νιώθεις συνέχεια αποτυχημένο, υπάρχει μια κούραση, το πράγμα οδηγεί σε στρες, οδηγά ε, σε νεύρα ε, και εν αντιλαμβάνουμε τις απλές χαρές της ζωής. Ε, δηλαδή oh. την αγάπη, την προσφορά, την υγεία. Πόσε φορέ. Α, φορέ, φίλε, λέω διαφορετικά. Εμείς τώρα γεννηθήκαμε σε μια κοινωνία που έχει κάποια όρια, κάποια... κάποια στάνταρ για την επιτυχία. Αν κάποιο έγινε μέσα στη ζούγκλα σε μια φίλη, δεν μπορεί να είναι επιτυχία. Αν πρέπει yeah, 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 yeah. να yeah. να ζήσει. Άρα, yeah. το είναι ότι η επιτυχία ταυτίζεται ανάλογα με το που γεννιέσαι. Άρα, ξεχώρισε. Ναι, με ζεις σε μια κοινωνία σε που να, να να δω και στην εστιάση σου είχαμε παρά στο στάνταρ που σου βάλει κάθε κοινωνία Ναι, που γεννιέσαι και πώς μεγαλώνεις. Ναι. Δηλαδή με τι αξίες μεγαλώνεις και πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί να είμαστε τόσο αναπαιδητικοί, να μέν, ξέρεις να βγάλουμε δικά μας αποθυμένα να πας ή πας στα μωρά μας ή πράγματα που πετύχαμε εμείς και προσπαθούμε να τα, να, να, να τα, περάσουμε παρακάτω. Το θέμα είναι ότι η ευτυχία είναι απλή που λέω και εγώ και στα, και δικά μου μωρά είναι το ότι αν επιλέγει τώρα εσύ να είσαι ευτυχισμένο ή ευτυχισμένη ή δυστυχισμένη, είναι καθαρά δική σου επιλογή. Επιλογή πάντα. Του τα πάω τώρα από 5-6-7 για να αντιληφθούν ότι δεν ευθύνομαι εγώ αν εσύ τώρα είσαι ενευριασμένο. Ή δεν ευθύνομαι εγώ τώρα. Πρέπει να καταλάβει ότι το να είσαι ευτυχισμένο και το να είσαι καλά είναι δική σου επιλογή. Αποφάση πάντα. Μπράβο. Είναι η λέξη. Είναι η λέξη απόφαση. Και ακόμα και τώρα, εγώ συζητώντα με τα, με δεν το εντόμου λέω. Δηλαδή, είναι η δική σου απόφαση. Αν θέλει να νιώθει αυτή τη στιγμή έτσι. Ναι ρε, παίρνει την απόφαση ανάλογα με τη δεδομένη στιγμή. Σίγουρα κάποια ή άνθρωποι μπορεί να είναι σε πιο ευνοϊκέ συνθήκε σε, σε που τον οποιοδήποτε, αλλά έμπαγε ε, να έχει κάποια πράγματα που είσαι ευγνώμων τη δεδομένη στιγμή, είτε έχει ένα σπίτι που να μην είτε έναν άνθρωπο τίπλα σου, το οποίο ε, μπορεί να αστιαστεί πατσίν το πράγμα, ούτε, ώστε να νιώσει την ευτυχία τη στιγμή. Έτσι, ο που λε για τι πιο ευνοϊκέ ηθίκε. Πώ ή μεγάλωσα σε ευνοϊκέ ηθίκε, και στο τέλο σε πολλά ναι. Λόγω του ότι είχαν τα έτοιμα, ή είναι πια σωστέ ή έτσι εννοούσαν κάτι οποίον, ε... που συζητούμε, mm -hmm. που δεν ήταν πραγματική επιτυχία, και στο τέλο επιπτωμάτων, ή έκαναν πράγματα ήταν πραγματικά για που και, και μια φάση που τα ούλα ε, και στο ή σε άλλε καταστάσει. Γιατί έχω ε, που τον, πάνω, τον πάνω, ποιον είναι, είναι το ότι δες τι έχεις τώρα, είσαι για Δεν είναι τίποτε δεδομένο σε τη ζωή. Μόνο το ότι ξιάνουμε την υγεία και θεωρούμε την δεδομένη. Ε, και ειδικά το Και όσο καρτέρα, α πούμε τώρα, ότι. Ας οργάνες, και έσομαι, και ο 2019, και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, οι οποίοι ήταν επιτυχημένοι. Καταστραφήκα. Καταστραφήκα. Ναι. Άρα δεν να είναι προάνει... ε, <laughs> το υπήρχο, Το, μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι το ότι η ευτυχία μας εξαρτάται καθαρά που Δεν μας... λέω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίε στη ζωή, δεν λέω ότι υπάρχουν αναποθηκέ. Αλλά πάντα κάτι που πηγάζει μέσα στο μπορεί να είναι ευτυχία σε κάτι απλό, ως, 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 να κάτσει να θεωρήσει ναι, ναι. να μέσα στη φύση, και να ε, διότι πρέπει να καταλάβουμε και να αποδικοποιήσουμε με στο μυαλό ότι δεν θα ζήσουμε για πάντα. Είναι για χίλια χρόνια εδώ που ζούμε, και να μην χάνουμε χρόνο. Γινιώντα άσκοπα πράγματα. Και όταν λέω άσκοπα, δεν είναι να μην επιτύχει πράγματα στη ζωή σου. Λε φίλε, σίγουρα. Είναι το να μην γινιά πράγματα που να νομίζει ότι είναι να σε κάνουν ευτυχία. Να μην στηρίζει τη θε... την ευτυχία σου πατσίντα πράγματα. Mm -hmm. Είσαι, είσαι ζωντανό, κάποιε ανάγκε, ε, έξι ανάγκε που ξέρουμε όλοι ότι ε, το να συνεισφέρει, το να. να... θυμάστε. Θυμάσαι ε, ε. Εντάξει, βασικέ ανάγκε είναι συντροφικότητα, ε, συνεισφορά ε, βιολογικέ ανάγκε. Ο ύπνο, το φα είναι πράγματα τα οποία. Εντάξει, είναι κάποιε βασικέ ανάγκε τι οποίε σίγουρα χρειάζεται να έχει ανάλογα με το που βρίσκεσαι, σε ποια κατάσταση είσαι. Που για μένα δεν πρέπει να στηρίζει την ευτυχία σου όμω σε κάποια πράγματα έξω από σένα, αλλά σε εκείνον που θέλει να εκφράσει τη ζωή σου. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Και αν στηρίζεσαι σε εκείνον τα πράγματα, να έρχεται συνέχεια μια απογοήτευση και με στηρίζει στην ευτυχία σου και επιτυχία σου σε άλλου. Πάρα πολλά σημαίνει. Ακόμα έτσι ναι. τούτο, ναι. ναι μην περιμένει ότι για τη δική σου αποτυχία ή για τη δική σου ευτυχία. Δεν λέμε ότι υπάρχουν οι, οι προδοσίε, ουσιαστικά τα expectation, τα νοικοπομπή που κάναμε για τι ναι, προσδοκίε. Ναι. Λοιπόν, πάντα είναι να υπάρχουν. Αλλά όταν αντιληφθούμε ότι εμεί είμαστε το κέντρο, και μέσω μα είναι να δημιουργηθεί το αύριο, το δικό μα αύριο. Το πώ αντιδρούμε. Το πώ αντιδρούμε και μέσα από τι δικέ μα πράξει. Και αμένει στηριζόμαστε στο ότι «Φταίνουν οι άλλοι που αποτύχα. Ή, ξέρω εγώ. Ε, και να βάλεις τη δύναμή σου. Σίγουρα. και η δύναμη που δάμε. Το πώς να νιώσω επιτυχημένο, πάλι είναι που μας παίξε αυτό. Γιατί πάρα πολλές φορές μπορούμε να είμαστε στα σειρότερα μας. Και οι άλλοι να μας τρώει επιτυχημένους. Επειδή επιτύχαμε κάποια πράγματα. Φίλε, θα το πάρουμε που μας. Ένα παράδειγμα που μας. Εγώ σε κάποια φάση ήμασταν μαζί σε μια εταιρεία ευκάλαμε έναν αρκετό, αρκετά καλό ποσό τον μήνα, ταξιδεύκαμε τον κόσμο, έκαναμε διάφορα πράγματα. Ναι, μεν περνούσαμε ωραία, ναι, μεν είχαμε ε, ε, ένα θετικό συναισθήμα πίσω που γίνει το πράγμα και συνδέδουν λίγο με το σκόπο μας. Αλλά κάπου, επειδή σε κάποια φάση είναι, θεωρούσαμε με τα στάνταρ που υπήρχε σε την εταιρεία ότι για να είσαι επιτυχημένος πρέπει πολλά λεφτά, πρέπει να έχεις ε, αυτοκίνητο, luxury, πρέπει να έχεις ένα luxury lifestyle το πάντο. Κάπου, επειδή να λοξοδρομήσουμε και να σκεφτούμε ότι η επιτυχία. Και κάπου, εχάσαμε το παιχνίδι και ήμασταν και τόσο στην τελική γιατί βρούσαμε, παραπάνω από το κανονικό και κάτι το οποίο στο ε, νου μας ότι πρέπει να τόσο καλά. Μπορεί να έχουμε κάποιε δυσκολίε, αλλά νιώθω πιο μεγάλη χαρά και ευχαριστήσει. Και επιτυχία, γιατί κάμω πραγματικά και με εκφράζει και μην με κοφτεί να μου να πει άλλος, δεν το κάνω για να αποδείξω κάτι, δεν το κάνω για να φτάσω κάποια στάνταρ που με βάλανε, ας πούμε, η εταιρεία ή η κοινωνια η ή Και κάνω σκοπό μου και αν κάτι πάει ή οτιδήποτε, τουλάχιστον είμαι, είμαι σε έναν τομέα που και παράλληλα χτίζω και το πράγμα μπορεί να μου συνεισφέρει είτε οικονομικά είτε οτιδήποτε τέλος πάντων. Εντάξει, μέσω της τόσα χρόνια, είναι πάρα πολλά θετικά από τον κόσμο γενικά και το πόσο είναι πρακτικά μέσα στις ζωές του κόσμου. Ναι, εντάξει. Τι είναι επιτυχία. Ναι, τι είναι επιτυχία. Το θέμα, είναι που θέλω να και νέα γενιά σήμερα, ακόμα και πιο παλιά γενιά, είναι ότι είναι 100% μας, το με βιβλία, με το να αντιληφθούμε πόσο υπέροχοι είμαστε σαν άνθρωποι και πόσο πολλά υπέροχα πράγματα μπορούμε να προσθέσουμε στα έξω. Και όταν διά, κάνει χώρο για πράγματα για να έρθουν πίσω σε εσένα. Αν είσαι σε μια κατάσταση που καρτερά συνέχεια να πιάει, και καρτερά ότι ο κόσμο χρωστά σου, και ότι απαιτείχο και να και αν είσαι στο mindset, δηλαδή, το, με, το, τον το ανταγωνιστικό δρόμο. Δηλαδή, ενώ δημιουργικό, ο, ο ανταγωνιστικό. Αν είσαι σε ένα δρόμο που δημιουργικό, απλά δημιουργεί γιατί τσο γεμίζει, τότε είναι να είσαι καλά. Αν είσαι σε δρόμο που είναι ανταγωνιστικό και κάνεις το για να, για να αποδείξεις στους άλλους, πάλι θα είσαι καλά. Είναι και είναι να πετύχεις τσινό είναι... που θέλεις να πετύχεις, επειδή δεν το κάνεις μέσω της ανάγκης σου για τη δημιουργία, αλλά κάνεις το μέσω της ανάγκης σου να αποδείξεις. Εντάξει, πάλι δηλητήριο. Και πάλι έθασε καλά. Είναι να ε, λύσεις, τώρα, που να να κάνω και να και, πράγμα, και να κάνω το τρίψω όλους μες τα μούτρα και κάνεις το μπορεί να ηθικά να νιώθει ναι, τρύψα σα αλλά δεν είσαι καλά μέσα. Σου. Σίγουρα. Αν δεν πέτυχε κόσμο, αλλά δεν είσαι καλά μέσα. Σου. Τι έκαιρτησε. Φίλε, η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα είναι να είσαι ο εαυτό σου σε έναν κόσμο που προσπαθεί να σε κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν καταφέρει να είσαι πραγματικά ο εαυτό σου, να εκφράζει τι μπορεί πραγματικά, να συνεισφέρει, να δημιουργεί, να εμπνέει, τούτο για μένα είναι επιτυχία. Γιατί στην τελική σπάζει τα γαλούπια που σου βάλει γύρω σου και δείχνει πραγματικά ότι θέλει να βγάλει που μέσα σου. Και ε, τούτο είναι η μεγάλη τρέβη τυχαία ουσιαστικά στη ζωή σου. Ε, ναι, και θυμίζω μου τώρα την ιστορία με το, με το γέρο που ψάρευκε στη, στη, θάλασσα και πήγαινε ο επιχειρηματίας και δεν έχω μιλήσει. Του ψάρευκο, δεν είναι το οικόπεδο, δίκο

είναι πολλά μεγάλο πράγμα για μένα και είναι το πράγμα που έχετε καθυλώνει που είναι το αντίθετο και κάνει μας να με δημιουργούμε καν γιατί υπάρχει ο φόβος της επιτυχίας ναι. που είναι να που σημαίνει το πράγμα ότι η ρουτίνα μας πάλι που σε ζωή σε άλλη εκπομή ότι αν δεν φκείς από τη ρουτίνα σου τα ίδια αποτελέσματα δεν έχεις ε, άρα για μένα είναι το balance διότι αν είσαι in balance δάμε και μεγάλη επιτυχία να έρθει να έχεις τον τρόπο να διαχειριστείς γιατί είσαι balance μέσα σου εσωτερικά και τον μπάλας μέσα μας εσωτερικά πετυχαίνουμε με το, με το πώς μιλούμε στον εαυτό μας, πώς αντιδρούμε στα γεγονότα γύρω μας, πώς νιώθουμε την ευγνωμοσύνη για τα πράγματα που ήδη έχουμε στο τώρα μα και πώς αντιδρούμε σε κάποια γεγονότα. Εγώ προχτές είχα, ένα, είχα μια ιστορία, ναι. ε, ένα πρόβλημα με αυτοκίνητο.

Και ήταν η φάση που αμέσως μόλις έρχεψα μιλώς στον εαυτό μου, έχουν πάρα πολλά τυχερός, ε, που μου συνέβη και δαμέ και που έφτασα στον προβλησμό μου και μετά, παρά μου συμβεί στο ταξίδι, ήταν να έχω πρόβλημα τεράστιο. Μόλις έρχεψα να μιλούσα με τον το τρόπο, αμέσως και, και, είναι η δυσφορία των πρώτων λεπτών, ας πούμε, έφυγε. <laughs> Ενώ αν ήσουν που την άλλη μερκάν το «Ου, έτυχε τούτο, και μου και έξοδα και να αντιδρούμε στα γεγονότα για να έχει μια τελείω άλλη προοπτική ο συναισθηματικό μα κόσμο και το πώ νιώθουμε για ένα γεγονό. το αποτέλεσμα μου είναι αυτή η μετάρρε. Δεν μπορούμε να λέμε πάντα ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει, αν μπορούμε να ελέγξουμε όμω το πώ αντιδρούμε. Ναι. Και Άδει, το μέσω... αντιδρούμε φέρνει ναι. Μόλις το επόμενο αποτέλεσμα. Μόλι το γύρισα, ήμουν πάρα πολύ τυχερό. Και ξέρω, νιώθει και ωραία. Ναι. Νιώθει ότι πανάγια μου, ευτυχώ ρε. Οπότε τα περνούσε αμέσω, δηλαδή μέσα σε, μέσα σε δευτερόλεπτα. Για να καταλάβουμε πώ είναι το υποσυνείδητο μα και πώ όταν μιλούμε στον εαυτό μα, τι του λέμε, πόσο σημαντικό είναι. Και αυτό είναι επιτυχία. Το να καταφέρει να κάνει το πράγμα, ρε α πούμε, είναι επιτυχία. Είναι πρέπει να κάνει την κλίμακα. Εν τω που θέλω να σου πω ότι ο κόσμο σε θέση είναι επιτυχία μόνο με έναν πράγμα συγκεκριμένο. Επιτυχία μπορεί να σε ό,τι τίποτε κάνει στη ζωή σου. Ναι. Ακόμα και το μικρό που έκαμε εσύ να αλλάξει τον τρόπο που είναι να μιλήσει, ή που να σκεφτείς ή που να αστιαστείς, είναι επιτυχία γιατί σπάζεις έναν προγραμματισμό που έχουμε όλοι να συμπεριφερόμαστε αρνητικά σε μια αρνητική κατάσταση. Είναι το άλλο που είχαμε στα σεμινάρια, όταν ήταν Ιταλία αυτοίκες, εγώ είναι μεγάλο ένα λεπτό δεν έχεις δεν έχεις ένα πολιτήριο, μωρά σου, δεν τους έδειας φάει. Ξέρεις πόσο μεγάλες επιτυχίες είναι τα πράγματα

στην τελική είναι να αυξήσουν που είσαι. Άρα να μεγαλώσει ε, τα πράγματα που θέλει να το ε, που έχει να κάνει με σκοπό σου ή με τη συνεισφορά σου ή οτιδήποτε. Ε, θα έρθουν απλά και να είναι ή λεφτά τα οποία να χρησιμοποιήσει και να λείψουν. Και θα σε μετά. Ναι, σαν να παίζεις μια ζωή να μην Και ότι κάτι και καταπιεσμένος συναισθηματικά και, και, και στο λέει μου και στους γύρω μου να, 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 να μειωμένα τα συναισθηματικά με τον τρόπο που εκφράζουμε διότι καρτερώ κάτι, δεν είναι να σε μοιάζω στην αναμονή ε, ναι, Ενώ, ε, ναι, ενώ ναι, αν είσαι ναι. σήμερα happy με τα πράγματα που έχεις, εκφράζεσαι, δημιουργείς, κάνεις και έρθουν λεφτά, να αυξήσουν λίγο που είσαι σήμερα απλώς Σίγουρα Ανάλογα με το που είσαι, που βρίσκεσαι και να έρθει να σου δίνει τη δυνατότητα να αυξήσεις που είναι, που Τι έξε, τσέπα, γίνα μερικές φορές, διότι δηλαδή, να έρθουν λεφτά και ξαφνικά να διαταραχτούν οι σχέσεις οι γυρός ναι, σου. Ναι, πράγματα μπορούν να... Ε, και παρεξηγήσεις και διάφορα πράγματα και εγωισμοί. Άρα η ευτυχία μπορεί να ακούγεται κλίσσε, αλλά η ευτυχία στα μικρά πράγματα. Ναι, σίγουρα. Ε, και πολλοί άνθρωποι που επετύχαν τεράστια πράγματα και μετά προτιμούσαν να ήταν όπως ήταν πριν, διότι ήταν ήσυχοι και λέτους να το δούμε στην Κυπριακή. Σίγουρα. Και μιλώ ότι Μεν κάμε τι είπε στις δουλειές σας και μείνετε στα σημεί. Απλά... Να έχεις ένα σκοπό πίσω που είναι το ένα σκοπό και το πόσο σημαντικό, μπορώ να το είπα πολλές φορές, είναι το να είσαι ευτυχισμένος στο τώρα σου και με τα μικρά πράγματα και να κάνεις την αυτο... τη στιγμή που να είσαι stand down, τη στιγμή που να νομίζω ότι δεν επιτύχετε τίποτε. Πάρτε μια ανάσα, δείτε την οικογένειά σας, σκεφτείτε... Ρε με καλά σήμερα, εφάντα μωρά μου. Ε, έχω ασφάλεια, έχω υγεία. Σκεφτείτε τούν τα πράγματα, μπορεί να ακούνται κλισέ, αλλά ε, να αλλάξει αμέσω η διάθεσή σα. Διότι ήδη, την τόρη που λέει, αν έχει μια στέγη μάρου και τη σου ένα αυτοκίνητο, είσαι ήδη πλουσιότερο από το 70% του, του, κόσμου, ένα θύμα ακριβώ ε, τα εντάξει, ποσοστά. Εντάξει, το πού είναι, πια μένω. Ναι. Είναι το να αντιληφθεί ότι δεν, δεν είναι δεδομένα η καθημερινότητα σου είναι δεδομένο ρε κουμπάρε η ρουτίνα σου ότι και αύριο να έχεις την υγεία σου και ε, 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 να σε χτυπούν και να σε αγαπούν και εν ε, ούλα και αμέτια απλά καρτεράς το μεγάλο break για να είσαι και εσύ καλά. Όταν ξυπνάς κάθε μέρα λέτε και εδώρον και έτσι πρέπει να το επιζήσουμε που ξεχάνουμε το ακόμα και εμείς κάποιες φορές. Ε, ρε, σίγουρο, μα φορές και αυτό εντός εκπομπές γιατί mm. εν από και δικό μας βιώματα που ξέρουμε να μιλήσουμε για κάποια πράγματα σιγουρα κα... Σίγουρα θυκευάσαμε κάποια πράγματα, mm. αλλά αν δεν τα βιώσουμε εμείς ήδη, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο. Ε, ναι. Άρα, το, το μήνυμα που θέλω να είναι το ότι, το τοράσιο, να σε στο τοράσιο, είσαι πολλά πιο κοντά στην επιτυχία με τούν τον τρόπο παρά αν είσαι σε μια κατάσταση που θεωρείς ότι μόνο να μ' πω να είμαι καλά. Διότι και να καταφέρεις να πάει και θα το καταλάβεις και πάλι θα είσαι καλά. Είναι και που χάνεις το της ζωής, φίλε. το και περιμένεις να φτάσεις κάπου. Δηλαδή περιμένω να για να, νόμουρα με πάντα. Δηλαδή αν περιμένεις να έρθει κάτι για να ευτυχισμένος, στην ουσία χάνεις όλη σου τη που μπορεί να βιώσει, να εκφράσει, να δημιουργήσει, για να περιμένει να έρθει κάτι ή να σε κάνει ευτυχισμένο. Που στην ουσία είναι το που λέμε ότι από όλα αυτά τα ταξίδι, μπέρνα καλά στη στιγμή που είσαι τώρα, έβρε τρόπο να είσαι ευτυχισμένο με τα πράγματα που έχει, ευγνώμων, και αν έρθουν και άλλα πράγματα στη ζωή σου, καλώ ανόη, τουλάχιστον είσαι happy τώρα, είσαι σήμερα happy. Ναι, διότι ε, 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 πολλά ο χρόνο για να αναλωθεί ε, σε πράγματα που εικονικά έχεις μες στο μυαλό σου ότι η να σημαίνει ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι κάτι που ενάρτη, είναι κάτι που βγαίνει που μέσα μα. Αν δεν την έχουμε που μέσα μα, ό,τι και να δεν θα έχουμε το mindset να το αντιληφθούμε ε, και να το προσδιορίσουμε ω ευτυχία και επιτυχία. Και αν νιώθετε ότι έχετε κάποιε αξίε ή εμάθετε με κάποιε αξίε, οι οποίε σημαίνουν ότι είναι σε επιτυχία, κάνετε ένα restart, ένα reboot, ξαναθιαβάστε, θιαβάστε κάποια πράγματα,

γλίωρα μπορείς να αλλάξεις το σύστημα δικό σου κόσμου. Μπράβο. Ε, ουσιαστικά πρέπει να, διαχωρι... να, κάτσεις να δουλέψεις με το όλο που εσύ για να αντιληφθείς και να διαχωρίσεις και είναι οι προγραμματισμοί που μπήκα μες στο μυαλό σου για το τι είναι επιτυχία και το τι είναι πραγματικά που να βιώσει η ψυχή σου. αν το έβριξε το πράγμα, τότε όταν ξεκινήσεις να είσαι ο εαυτός σου, να με συνεισφορά, με οτιδήποτε τέλο πάντων, και αμέ να νιώσει πραγματική ευτυχία. Σίγουρα. Τι είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα, τσο, να το κλείνει, να το, να το στείλει τον προ τα έξω, εν να έχει ευτυχία χωρί πνευματικό. Δηλαδή, εν να τα βασίσει όλα βασιλικά. Είναι έτσι που δουλεύει το πράγμα. Δηλαδή, χωρί τη ψυχή μα και την πνευματικότητα μα μέσα μα να είναι καλά, ό,τι υλικό έχουμε, ή αν βασίσουμε ότι ευτυχία βασιλικά, θα είμαστε ποτέ καλά. Άρα, Άρα, μέσω τη πνευματικότητα μα και μέσω τη ψυχή μα και τη απλότητα και τη ταπεινότητα, μπορεί να αυτή η ευτυχία. Γιατί δηλαδή, αν έχει ψηλά, πολλά ε, Πρέπει να κρατάς μια ισορροπία με πράγμα, τα πράγματα όλα και να συνειδητοποιήσεις ότι τούτα όλα που έχουμε τώρα είναι προσωρινά. Ερχόμαστε σε όλον τον κόσμο με τίποτε, φεύγουμε με τίποτε, Άρα στην ουσία έχει το τι να εκφράσουμε, τι να δημιουργήσουμε, τι να δώσουμε σε όλον τον κόσμο, τι να φύγουμε πίσω. Και το τι είναι σημαντικό είναι να απορροφήσουμε, να κάνουμε αγάπη ή γιατί στην τελική, αν Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμα ένα Limitless live show. Ελπίζουμε να ήρθα σωστά τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε. Ευχαριστούμε ξανά για την στήριξή σας, Για να μας βλέπετε, μπορείτε να κάνετε subscribe στο Listen Bleach. Ε, μαζί σα,